γραμμή που βλέπουμε. Κινούμαστε προς το εδώ. Ωραία. Χαρά μου πας. Να το πάμε έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και είμαστε για τα παιδιά καλά που έχουν έρθει εδώ. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια ποιοι είστε και πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια? Βέβαια. Είχαμε την πρόσκληση από την ομάδα Υπόκαμπος. Είμαστε η ομάδα Make It Green, οι οποίοι κάθε εβδομάδα διοργανώνουμε δράσεις συλλογής απορριμμάτων και σε γειτονιές, όχι μόνο σε παραλίες δηλαδή. Και με ευχαρίστηση δεχτήκαμε την πρόσκληση. Η παραλία αυτή είχε καθαριστεί από εμάς και μέσα στο καλοκαίρι. Όλα αυτά φαίνεται ότι είναι σκουπίδια που ξεβράστηκαν. Είναι τα κορίτσια εδώ, θα μας πούν από ποια ομάδα είναι και πώς πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε από την ομάδα ΟΑΚ, αντιμετώπιση καταστροφών Ρόδου. Μας ειδοποιήσανε ο Υπόκαμπος να έρθουμε να βοηθήσουμε να καθαρίσουμε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε για τον τόπο μας. Το μηχάνημα είναι ιδιωτικό. Αλλά είναι και της ομάδας. Την ομάδα μας ανήκει. Την ομάδα. Μπράβο παιδιά, πάλι θερμά συγχαρητήρια και να επαναλαμβάνονται τέτοιες ενέργειες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια συμμετέχει και η περιφέρεια με πρωτοβουλία του κυρίου Κάλιστο Διακογεωργίου, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Σύλλογο Υπόκαμπος, τον πρόεδρο και το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου και ταυτόχρονα να δώσω πολλά μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν σήμερα για την καθαριότητα παραλιών εδώ στο ενιδρύο, στα Κρητικά και η Αλυσσός. Βλέπετε ότι η συμμετοχή ήταν μεγάλη, ο κόσμος θέλει να δώσει, θέλει να προσφέρει και εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα βοηθάμε και στηρίζουμε. Είναι μία θέση του ιδίου του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Κατσιμάρκου και των υπολείπων συναδέλφων μας ότι είμαστε κοντά σε κάθε εθελοντική προσπάθεια απέναντι στον συνάνθρωπό μας και απέναντι στην κοινωνία.